Πάμε τώρα να μεταφερθούμε νοητά εμείς στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Λίλιαν Στεφανάκη, Δήμαρχο Γάβδου. Κυρία Στεφανάκη, την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα και καλημέρα από τη Γάβδο. Έφτασε ο καύσωνας εκεί? Όχι, νομίζω είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα ακόμα. Έχει μελτεμάκι. Ναι, ναι, και είναι πολύ, πολύ καλός ο καιρός. Κυρία Στεφανάκη, πώς τα έχει πάει τώρα αυτά τα σχεδόν 2 χρόνια η Γάβδος με τον κορονοϊό? Αντιμετωπίσατε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα? Εμείς, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είμαστε καθαροί, δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Δεν είναι και πολύς ο πληθυσμός. Παρ' όλα αυτά μια χαρά έχουμε πάει, έχουμε εμβολιαστεί. Έχει φρόντισε η 7η, είπε, και ήρθε από το Φλεβάρι μάλιστα, πολύ νωρίς, και έκανε εμβολιασμό στο νησί, και ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων είναι εμβολιασμένο. Οπότε από αυτή την άποψη είμαστε μια χαρά. Τώρα για βέβαια, το καλοκαίρι, τώρα, ναι, αυτό, έχουν, ναι, αυτό είναι τώρα το ένα ζητούμενο, ναι. Θα έλεγα, ότι υπάρχουν, έχει κάποιος κόσμος, έχει έρθει το καλοκαίρι τώρα, γιατί έχει επιχειρήσει το νησί, υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι, ναι, που δουλεύουν κάθε καλοκαίρι στη Γάβδο, και κάποιοι από αυτούς δεν είναι εμβολιασμένοι. Κάνουμε μία, προσπαθούμε με την 7η ΥΠΕ πάλι να οργανώσουμε έναν εμβολιασμό εδώ στο νησί, να έρθουν δηλαδή πάλι εδώ να εμβολιάσουν τον κόσμο που θα ήθελε. Το προγραμματίζουμε για 6 ή 7 Αυγούστου, θα δούμε τώρα, με το μονοδοσικό, με τον Johnson, για να είναι πιο απλά η διαδικασία. Δηλαδή θα ενταχθείτε και στο πρόγραμμα αυτό με τις απομακρυσμένες περιοχές, ναι, έχει γίνει τέτοια συζήτηση? Ναι, ναι, έτσι αυτή την ενημέρωση έχω, ότι θα γίνει... εμάς, κοιτάξτε, εμείς έτσι κι αλλιώς ήμασταν από τους πρώτους που ήμασταν στο πρόγραμμα Ελευθερίας, στα νησιά, τα μικρά νησιά, κάτω των 1000 κατοίκων, και γι' αυτό το λόγο είχαμε εμβολιαστεί στην πρώτη φάση. Ναι. Τώρα, και με την προσπάθεια που γίνεται να γίνουν όσο γίνεται περισσότεροι εμβολιασμοί, η ενημέρωση που έχουμε εμείς εδώ για τη Γάβδο είναι ότι θα έρθουν πάλι εδώ να κάνουν όμως το μονοδοσικό, έτσι, το εμβόλιο, ναι, ναι, του Τζόνσον. Κυρία Στεφανάκη, πώς έχει κυλήσει μέχρι τώρα η τουριστική σεζόν στη Γάβδο? Έχετε κυρίως εσωτερικό ή έχετε και από εξωτερικό κόσμο? Νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι Έλληνες. Ναι. Υπάρχουν και οι ξένοι, αλλά σε σχέση με άλλες χρονιές νομίζω ότι είναι λιγότεροι. Είναι σίγουρα λιγότεροι. Όμως οι Έλληνες είναι πολλοί. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει και τώρα υπάρχει κόσμος στο νησί και υπάρχει μια δυναμική, δηλαδή συνεχώς αυξάνεται ο κόσμος που φτάνει. Νομίζω ότι είμαστε σε καλά επίπεδα συγκριτικά, δηλαδή είναι πολύ καλά η Γάβδος. Σε σχέση με πέρυσι πώς είναι η εικόνα, δηλαδή συγκριτικά? Πέρυσι είχαμε ανοίξει πιο αργά. Ναι, ναι. Θυμάστε, νομίζω ήταν Ιούνι. Λίγο καλύτερα νομίζω, καλύτερα είναι τώρα. Ναι. Έχετε και κατασκηνωτές, έχετε κόσμο φαντάζομαι και στα καταλήμματα εκεί, έτσι? Εδώ είναι... Οι κατασκηνωτές είναι περισσότεροι, γιατί είναι λίγα τα δωμάτια και έχει αρκετό κόσμο, αρκετό και στις παραλίες και τα δωμάτια. Νομίζω είναι με μια πληρότητα 100%. Δεν είναι εύκολο να βρεις κάποιο δωμάτιο τώρα στην Γάβδο. Ούτε τώρα, ούτε για τον Αύγουστο. Ναι. Είναι δύσκολο δηλαδή κάποιος να κλείσει τώρα. Θα πρέπει να το έχει φροντίσει νωρίτερα. Ναι, συνήθως τον Αύγουστο είναι που είναι το πικ της Γάβδο, έτσι δεν είναι? Ναι, και τον Ιούλιο υπάρχει πρόβλημα, γιατί είναι λίγα τα δωμάτια, λίγα, ναι, τα καταλήμματα. Ναι. Στις 26 Ιουλίου είδαμε τώρα ότι ξεκινάει και φεστιβάλ κινηματογράφου στη Γάβδο, έτσι. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Είναι μια επιλογή 5 ταινιών. Η επιλογή έχει γίνει από το Σύλλογο Γραμμάτων και Τεχνών. Είναι ένα σύλλογος που αρκετά χρόνια τώρα κάνει προβολές στα Χανιά το χειμώνα. Και έχουν μια μεγάλη εμπειρία. Είχαμε κάνει και πέρυσι μια αντίστοιχη προβολή 3 ταινιών. Φέτο είπαμε να το κάνουμε, επειδή είχε πάει πολύ καλά πέρυσι. Εδώ είναι μαγικό το. Έχουμε ένα πολύ όμορφο θεατράκι, πέτρινο, στο Σαρακίνικο, στην περιοχή που είναι η πιο τουριστική. Και δημιουργείται έτσι ένα πολύ ωραίο. Είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα για κινηματογράφο.
είχε μεγάλη ανταπόκριση πέρσι και θα το κάνουμε και φέτο. Και ξεκινάμε από 26, μέρα παραμέρα, 5 ταινίες. Και ελπίζουμε να ανταποκριθεί ο κόσμος. Σίγουρα θα ανταποκριθεί, γιατί ίσως είναι ελεύθερη, έτσι δεν έχει, είναι από το Δήμο. Και τι άλλο ετοιμάζετε, κυρία Στεφανάκη, για φέτος, το καλοκαίρι? Το άλλο που έχουμε, ο Δήμος σε συνεργασία με τον... έχει εκδοθεί ένα βιβλίο πρόσφατα από τον Δημήτρη τον Δαμασκηνό, που έχει ως θέμα την Γάβδο ως τόπο εξορίας. Έχει ένα ιστορικό βιβλίο με πάρα πολύ υλικό για τη Γάβδο, όσον αφορά το θέμα της εκείνη την περίοδο που λειτουργούσε ως τόπος εξορίας. Και θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου αρχές Αυγούστου, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ημερομηνία. Άρα αυτό έχει ιστορικά ντοκουμέντα μέσα το βιβλίο, ναι, έτσι. Ναι. Κυρία Στεφανάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας στη Γάβδο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.